Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τις ΣΕΡΕΣ, τι κάνετε, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Δεν έχουμε και καλά νέα βέβαια, όταν επικοινωνούμε, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα συζητάμε και αυτά. Είχα σήμερα στην Ηράκλεια μία σύσκεψη για την παραβατικότητα γενικά που παρατηρείται σε υψηλά επίπεδα, όχι μόνο στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι και στις δικές σας περιοχές. Θα θέλαμε λίγο τη γνώμη σας σε αυτό το θέμα και μετά να πούμε για τους παιδικούς σταθμούς. Κοιτάξτε να δείτε. Η σύμπτυξη, η συγχώνευση των αστυνομικών υπηρεσιών, το νέο μοντέλο που εκπώνησε η παρούσα κυβέρνηση, οδηγεί σε απομάκρυνση από τις γειτονιές της αστυνομίας. Με αποτέλεσμα, η ήδη αυξημένη εγκληματικότητα και παραβατικότητα να ανθεί και να λουλουδιάζει. Τι δηλαδή συμβαίνει? Εκεί που υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, για να χρησιμοποιήσω το δικό μου Δήμο, ένα αστυνομικό τμήμα ασφάλειας και ένα αστυνομικό τμήμα τάξης στους Αμπελόκηπους και ένα αστυνομικό τμήμα τάξης και ασφάλειας στη Μενεμένη, σε όλο το Δήμο τώρα θα υπάρχει ένα τμήμα τάξης και ένα τμήμα ασφάλειας. Στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, που είναι ένας Δήμος μεγάλος, που έχει τα Πεύκα, τις Σικές, τη Νεάπολη και τον Άγιο Παύλο, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένα τμήμα τάξης και ασφάλειας, αφού αναδήμο θα είναι ένα τμήμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατόν με το υπάρχον προσωπικό, έστω και αν συγχωνεύονται οι υπηρεσίες, να εξυπηρετηθεί καλύτερα το έργο της παροχής υπηρεσιών που θα εμπεδώνουν αίσθημα ασφάλειας και τάξης στους πολίτες. Τι έπρεπε να γίνει? Να αφήσουν τις υπηρεσίες ως έχουν και να τις στελεχώσουν με προσωπικό. Να στείλουν προσωπικό. Μόνον έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Τώρα, αυτά για τους αστικούς δήμους. Στην Ήπεθρο τα ζητήματα είναι πιο σοβαρά. Για σκεφτείτε τώρα ότι ο δικός μας δήμος έχει συνολικά 10.000 στρέμματα έκταση. Δήμους με 50, 60 και 100.000 στρέμματα, με χωριά. Τι γίνεται εκεί? Χαμός. Χαμός κυριολεκτικά. Δεν ειδικά, γίνεται. Ειδικά οι νομοί που συνορεύουν και με άλλες χώρες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πέφτει το βάρος στα σύνορα περισσότερο και έτσι και η εσωτερική αστυνόμευση αδυνατίζει. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Κατά το Σύνταγμα το κράτος οφείλει να προστατεύει τη ζωή, την περιουσία και να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Είναι το ζητούμενο σήμερα. Είναι ζητούμενο σήμερα και αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, μόνο δυσάρεστες ειδήσεις έχουμε δυστυχώς. Και σας λέω ότι και το σχέδιο αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει το όλο σύστημα σε αποτυχία, θα αυξηθεί η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα εξαιτίας της έλλειψης αστυνόμευσης και εξαιτίας της αδυναμίας παρέμβασης της αστυνομίας. Είναι βέβαιο. Και θα ξεφύγουμε, κύριε Πρόεδρε, θα ξεφύγουμε, θα έχουμε διάφορα εγκλήματα όπως είχαμε στην Δράμα πριν από λίγο καιρό και δεν ξέρω πού αλλού, για να προστατευτεί ο πολίτης, να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Θυμάστε τότε επί Πασόκ, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το λέω για λόγους όχι αντιπαλότητας, απλώς για να συνεννοηθούμε. Είχαν δημιουργηθεί τα περιβόητα πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα τη δεκαετία του 90, τότε που είχαμε τους οικονομικούς μετανάστες και αυξάνονταν η εγκληματικότητα, η εισαγόμενη εκ του εξωτερικού, αλλά και η εγχώρια εγκληματικότητα. Με τα πολυδύναμα έφευγε, καταργούνταν αστυνομικές υπηρεσίες και έφευγε η αστυνομία από τις γειτονιές για να περάσουν 10 τόσα χρόνια, να συνειδητοποιήσουν και να ξαναφτιάξουν τις αστυνομικές υπηρεσίες εκεί που προϋπήρχαν και να τις ξαναστήσουν. Τώρα ξανά μανά τα ίδια. Άλλοι παπάδες ήρθανε, άλλα Ευαγγέλια φέρανε, αλλιώς διαβάζουν τα γράμματα. Τι θα γίνει με αυτό το σύστημα επιτέλους? Θα παγιώσουμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, ένα σύστημα όπως και στην αστυνομία. Όπως το ίδιο ισχύει και για την παιδεία και για άλλους θεσμούς. Ώστε να υπάρχει συνέχεια, να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και να μην είμαστε της πολιτικής και της τακτικής του κάθε φορά βλέπουμε και κάνουμε.
Τι γίνεται και με την παιδεία λοιπόν, τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς για τους οποίους σήμερα είχατε διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Εμείς εδώ ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Στην Αθήνα ήταν η ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ, ΟΤΑ και οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που είμαστε όλοι ομόφωνοι, ομοφωνούμε στο ότι πρέπει το άρθρο 33 που μπήκε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική φίτηση στα νηπιαγωγεία, παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Ειδικά για τα τετράχρονα που τώρα φοιτούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ο Πρωθυπουργός είχε, προσέξτε, στις 9 Μαΐου του 2017 δημόσια δεσμευτεί ότι θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς που έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας να επιλέγουν είτε παιδικό σταθμό είτε νηπιαγωγείο. Στις 29 Μαΐου του 2017 ο Υπουργός Παιδείας ο κ. Γαβρόγλου ενώπιον του κυρίου Σκουρλέτη και της κυρίας Φωτίου, υπουργών αντίστοιχα αρμοδίων, γιατί οι Δήμοι παγόμαστε σε αυτούς, στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία της ΚΕΔΕ, παρουσία της ΠΟΕΟΤΑ, παρουσία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στην οποία υπάγονται συνδικαλιστικά η νηπιαγωγή, και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Βρεφονηπιοκόμων, ότι δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση αν πρώτα δεν εξαντληθεί διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διάλογο τον οποίο δεν έκανε, αντιδεοντολογικά έφερε στη Βουλή χωρίς να υπάρχει στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου και κατέθεσε αυτήν την συγκεκριμένη διάταξη και θέτει σε κίνδυνο 1.600 περίπου, τόσα είναι τα τμήματα των τετράχρονων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και πάνω από 3.000 με 3.500 εργαζόμενους σε αυτές τις δομές. Διότι όταν θα καταργηθεί μία υπηρεσία, δεν υπάρχει και ο λόγος ύπαρξης και προσωπικού. Αντιλαμβάνεστε. Και χάνονται θέσεις εργασίας. Γιατί να μην μπορεί ένας γονέας, ανάλογα με τη σωματική διάπλαση, ανάλογα με την ψυχοκοινωνική του θέση και κατάσταση, την ωριμότητα που έχει ένα παιδί, πριν το στείλει στο νηπιαγωγείο, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτός ο γονέας στην ηλικία των 4 ετών, αν θα το πάει στον παιδικό σταθμό ή αν θα το πάει στο νηπιαγωγείο. Σε τι μας χαλάει αυτό? Θέλω να πω επίσης ότι εδώ τίθενται και άλλα ζητήματα με το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε και υπόσχεται ότι θα βγάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παιδαγωγούς οι οποίοι θα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αμφισβητεί, θέτει έναν αμφιβόλο τα κατοχυρωμένα παιδαγωγικά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων στους θεσμούς στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης παιδαγωγών. Και τέλος, προσέξτε κάτι, τα νηπιαγωγεία έχουν γιατρό? Εσείς τι λέτε τώρα, είναι ρητορικό το ερώτημα. Ξέρετε κι εσείς και ξέρει και ο καθένας ότι δεν έχουν. Έχουν διατροφολόγους, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το συσίτιο των παιδιών όπως έχουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί? Όχι. Δίνεται καμία διατροφή, τροφή στα παιδιά το νηπιαγωγείο? Πώς θα πάει ένα παιδί 4 ετών σε ένα νηπιαγωγείο και θα φοιτήσει και θα μπει στη διαδικασία την υποχρεωτική τη δίχρονη? Και κάτι ακόμη. Τα νηπιαγωγεία 3 μήνες το χρόνο είναι κλειστά ή δεν είναι? Είναι το καλοκαίρι. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ναι. Ο εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο τομέα είτε είναι βιομηχανικός εργάτης με τις βάρδιες, μπορεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη η δική του για φύλαξη του παιδιού του σε παιδικό σταθμό? Όχι, δεν μπορεί. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί. Τι θα το κάνει 3 μήνες ολάκερος το παιδί όταν δεν έχει κανέναν τρόπο να το κρατήσει κάποιος? Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και ό,τι καλό υπάρχει, ό,τι δομή καλή σχετικά υπάρχει, την καταστρέφουμε? Την καταστρέφουμε διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο πανεπιστημιακός, δεν ξέρει τι είναι δημοτικός παιδικός σταθμός, δεν ξέρει κατά την άποψή μου, και είναι βαριά η κατηγορία αυτή, τι είναι νηπιαγωγείο. Καθηγητής πανεπιστημίου είναι ο άνθρωπος. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν ξέρω αν έχει μπει ποτέ,
αν έχει μπει στο σκληρό πυρήνα της λειτουργίας και, της, και των σχετικών προβλημάτων τα οποία υπάρχουν. Ευελπιστείτε ότι κάτι θα αλλάξει. Τι είπατε? Ευελπιστείτε ότι κάτι θα αλλάξει. Θα το πάρουν πίσω. Doom Spiro Spero. Αγωνιζόμαστε τώρα. Ελπίζουμε. Έχουμε δίκιο. Μάλιστα. Εμείς ευχόμαστε το δίκιο πραγματικά να ευωδοθεί και το φως να νικήσει στο σκοτάδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.